Μόλις σου έκανα μια ερώτηση. Για ποιο ευτυχέ ζευγάρι μιλάς? Α, ο πατέρας του Κίντο. Γεια σας. Τι γεια κάνετε? Γεια σου, Χρυσό μου. Φαίνεστε και τι κάνεις εδώ? Τι κάνετε, ευτυχισμένο ζευγάρι, Δεν άρχισε η συνέλευση? Ναι. Όχι, τώρα όμως ψάχνω τον Κίντο. Δοκίμασε αυτό. Είναι υπέροχο. Καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου. Φέλη. Γεια σου, Φέλη. Γεια. Πρέπει να είναι η νέα φιλενάδα του γιού μας. Ήταν ιδιαίτερο ζεστή με εμάς, το είδες? Καλύτερα να μην ξέρω. Το παιδί αλλάζει κορίτσια πιο συχνά από ότι αλλάζει κάλτσες. Τι λέτε, να πάρουμε τις θέσεις μας, Ναι. Θέλεις ναι, να έρθεις ναι, μαζί μου, Κολούτσι? Ωραία, ναι, πάμε. Σας ακολουθώ. Μετά τη συνέλευση θέλω να μιλήσουμε. Για λέω εσύ. Μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει? Κάτι οικογενειακό. Όχι, δεν με νοιάζει αυτό. Η Φέλη έφυγε σαν τρελή. Ο παπάς και η Σόνια είναι σαν τρελή. Τώρα, μην γίνεσαι παρανοϊκή. Δεν συμβαίνει τίποτα απολύτως. Τίποτα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Τι συμβαίνει? Πολλές άδειες καρέκλες. Λίγοι ήρθαν. Καλά, μην αγχώνεσαι. Οι γονείς σε αυτό το σχολείο είναι τόσο στενόμυαλοι. Εξάλλου, αν είναι λίγοι, θα υπάρχουν αρκετές θέσεις για τους καθηγητές και για τα παιδιά. Και θα έρθει και ψυχολόγος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχει έρθει ακόμα. Την πήρες για επιβεβαίωση? Ναι, αλλά απάντησε ο τηλεφωνητής. Τι να κάνω? Δεν θα πήγαινα σε συνέλευση με τίποτα. Δεν θέλω να με περάσουν για αδερφή. Ούτε για μένα. Μια συνέλευση που θα κάνει αυτούς τους βλάκες δημοφιλείς. Καλά, ηρεμήστε. Μου είπαν πως η συνάντηση είναι αποτυχία. Ήρθαν πολύ λίγοι γονείς. Ούτε και εμείς θα πάμε, έτσι, παιδιά. Σωστά, εννοείται. Κοίτα, ήρθαν οι γονείς. Τι. Γιατί ήρθαν? Για τη συνάντηση. Έλα. Αχ, Κίντο, που να εμφανιστεί κι εσύ. Πες στον ψυχολόγο για τα όνειρά σου. Πες τη. Καλά, σκοτώνω τους γονείς μου και έρχομαι, έτσι. Στο καλό! Σας παρακαλώ πολύ, φύγετε από εδώ. Φύγετε! Μα μόλις ήρθαμε, δεν μπορούμε να φύγουμε. Είναι ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με ψυχολόγο και τα πάντα. Μα κοίτα, μιλάνε για αδερφές, ξεφωνημένες. Κοριτσάκια! Πώς θα σας το εξηγήσω, δηλαδή, καταλαβαίνεις? Όπως είναι καλό, όταν ήμουν νέος, κανείς δεν ήξερε. Ναι, δεν θα μας κάνει κακό να μάθουμε κάτι. Θα σας διδάξω εγώ αργότερα ό,τι θέλετε. Αλλά δεν μπορείτε να μείνετε εδώ πέρα, καταλαβαίνεις? Δεν είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε. Θέλουμε να ακούσουμε. Θα μας κάνει καλό να ακούσουμε τι έχει να μας πει κάποιο που ξέρει. Ένα ειδικό. Ακούστε με καλά, έτσι. Αν μείνετε, θα νομίζουν όλοι πως είμαι γκέι, πως είμαι αδερφή. Και εγώ δεν είμαι, εντάξει? Εσύ, αδερφή, ναι, αυτό είναι γελίο. Εσύ αλλάζεις τα κορίτσια κάθε μέρα. Πριν από λίγο γνώρισα την καινούργια κοπέλα. Ναι, πολύ γλυκιά. Ήταν εδώ η Άντρια? Όχι, όχι, δεν ήταν η Άντρια. Πώς τη λέγανε? Φέλη! Φέλη, ναι. Βγαίνεις με τη Φέλη, ρε, εσύ. Δεν το πιστεύω, ρε. Τι λες, είσαι τρελός? Ποτέ δεν θα έβγαινα με τη Φέλη. Είναι χοντρή, καταλαβαίνεις? Δεν θα έβγαινα ποτέ. Τι κακό έχει το κορίτσι? Κανείς δεν θα πάει στη συνέλευση του Οκτάβιο. Είναι σαν ψύχωση, για να μην τους πούνε γκέι. Θα είναι καταστροφή. Κανείς δεν θα συμμετέχει. Όχι. Τουλάχιστον θα είμαστε εμείς εκεί. Εμπρός, ναι, πάμε. Ελάτε, πάμε. Ελάτε, παιδιά. Γεια. Γεια. Μαμά, ήρθες για τη συνάντηση? Μακάρι να μην ερχόμουν. Γιατί, τι συνέβη? Συνέβη κάτι τρομερό, απέσιο. Άκουσα αυτό το φίλο σου, τον Κίντο, να φωνάζει σαν τρελός, σαν παλαβός. Σχεδόν απροκάλυπτα ότι ποτέ δεν θα έβγαινε με μια χοντρή. Ποτέ! Ο Κίντο είναι ηλίθιος. Ναι, ποιος νοιάζεται για το τι λέει ο Κίντο? Κανείς. Όχι, εγώ νοιάζομαι γιατί λέει την αλήθεια. Έχει δίκιο. Κανείς δεν θέλει να βγει με μια χοντρούλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ορίστε το φορεμά σου, ελπίζω να σου κάνει, γιατί αλλιώς θα σου πάρω μια κελεμπία. Γιατί οργάνωσαν αυτή τη συνάντηση, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ? Δεν διάβασες το φυλάδιο? Όχι. Θα γίνει διάλεξη για την ομοφιλοφιλία και τις διακρίσεις. Αν το ξέρω, δεν θα ερχόμουν. Δεν με ενδιαφέρει. Σωστά, έπρεπε, μαμά. Θέλουν να διώξουν τους γκέι. Αγάπη μου, αυτό δεν έχει σχέση με σένα ή με μένα. Φυσικά και έχει. Ίσως του χρόνου διώξουν τους χοντρούς από το σχολείο και τότε θα με έχει στο σπίτι κάθε μέρα. Πάμε, κορίτσια. Η συνάντηση καταραίει. Πολύ λίγοι ήρθαν. Αφού σου το είπα. Οι γονείς σε αυτό το σχολείο είναι πολύ στενόμυαλοι. Δεν με απασχολούν οι γονείς. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι θα έπρεπε να ήταν τα παιδιά εδώ. Δεν ήρθαν γιατί τους έγινε πλήση εγκεφάλου. Ναι. Τι έγινε, κανείς δεν έρχεται, τι? Μια παρέα έκανε πλήση εγκεφάλου στους υπόλοιπους. Και είναι και ένας φίλος σου σε αυτήν την παρέα. Ποιος? Ο Κίντο. Ωραίους φίλους έχεις.
Τι γίνεται, Αντράντε? Δεν φαντάζομαι, Πάμπλο, να σκοπεύεις να μείνεις εδώ, ε? Εννοείται πως ναι. Και μάλιστα πάω να φέρω και τους υπόλοιπους. Αϊ. Είναι κρίμα που οι συνελεύσεις δεν είναι το φόρτε σου, Αντράντε. Πάντως να ξέρεις πως κάθε εμπόδιο για καλό, Νοφ. Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Έχω άσχημα νέα να σου πω και σίγουρα θα χαρείς που δεν έχεις μεγάλο κοινό. Σωστό. Τι νέα? Τηλεφώνησε η γιατρός Ντε Μαρία, η ψυχολόγος, για να πει πως δεν θα έρθει, οπότε... Λοιπόν, γλυκιά μου, αν δεν έρθει η ψυχολόγος, τελείωσαν όλα. Με συγχωρείς. Μαμά, εσένα έψαχνα. Τι έγινε, ήρθε η ψυχολόγος? Όχι, ενημέρωσαν τον παπά πως δεν θα έρθει. Α, καημένε, Μάρτιν, και τώρα τι θα κάνει? Δεν ξέρω όμως. Εσύ μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν καταλαβαίνω. Σε παρακαλώ, πρέπει να σώσεις τον μπαμπά. Τι? Σε παρακαλώ, μαμά. Αν δεν το κάνεις για αυτόν, κάτω για μένα. Μα αγάπη μου, δεν είναι ότι δεν θέλω. Απλώς δεν ξέρω με ποιο τρόπο να το κάνω. Ναι, υπάρχει ένας τρόπος να το κάνεις. Ποιος? Παιδιά, τι κάνετε? Πρέπει να έρθετε στη συνέλευση. Γιατί πρέπει να πάμε αν δεν θέλουμε? Γιατί να το κάνουμε? Πρέπει να μείνετε εδώ. Δείχνετε ότι φοβάστε. Παμπλώ. Εγώ δεν είμαι δηλός και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι, δεν το δείχνεις όμως, έτσι. Έχω και μια εικόνα και πρέπει να την προστατέψω. Τώρα λες ανοησίες. Εγώ είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλω. Νομίζεις πως είσαι ελεύθερη. Η αλήθεια είναι πως κάνει ό,τι θέλει ο Ντουνόφ και η παρέα του, εντάξει. Τι λες, ο Ντουνόφ δεν μας είπε τίποτα. Ακριβώς. Αν δεν θέλουν να αγωνιζόμαστε, να σκεφτόμαστε πώς ισχυριζόμαστε ότι είμαστε ελεύθεροι, ε. Όχι, Μαρίζα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί όχι? Εσύ μπροστά στον κόσμο έχεις μεγάλη άνεση. Ναι, να χορεύω ή να παίζω, όχι όμως να μιλάω για σεξουαλικά θέματα σε εφήβους. Τι να τους πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εσύ πάντα κάτι βρίσκεις να πεις. Όχι, όχι, συγγνώμη, αγάπη μου, όμως δεν θα το κάνω, όχι. Δεν ξέρω καν γιατί ήρθα να στο ζητήσω. Εκ μέρους του σχολείου ζητώ συγγνώμη για αυτή την αξιοθρήνητη διοργάνωση του καθηγητού Οκτάβιο Αντράντε. Το ίδρυμά μας δεν είχε καμία ανάμειξη σε αυτή τη συνέλευση, έτσι δεν είναι? Απολύτως καμία σχέση. Ωραία, απολύτως καμία σχέση. Σήμερα αποδείχτηκε περίτρανα ότι δεν μπορούν όλοι οι καθηγητές να ανταπεξέλθουν στις ανάλογες καταστάσεις. Όχι μονάχα το ποσοστό συμμετοχής από γονείς και μαθητές είναι χαμηλό, αλλά αντιθέτως, ακόμα και η ειδικός που θα ερχόταν για να σας μιλήσει, που είχε υποσχεθεί ότι θα σας τιμούσε με την παρουσία της και η οποία εδώ και καιρό εργάζεται μαζί μας, δεν ενεφανίστη, δεν μισό την ενδιέφερε. Κύριε Ντουνόφ. Ναι, κυρία Ρέι. Εγώ θα είμαι η ομιλήτρια σήμερα. Με συγχωρείτε, ναι, είναι αλήθεια. Είναι γεγονός πως ο καθηγητής Αντράντε δεν είναι υπέροχος. Πραγματικά, είχε κανονίσει να έρθει και να μας μιλήσει ένας ειδικός. Και μετά οι γονείς θα είχαν την ευκαιρία να ανέβουν στο βήμα και να πουν τη γνώμη τους. Αλλά μιας και η ψυχολόγος δεν θα παραστεί, προτείνω να περάσουμε στο δεύτερο σκέλος. Θέλω, σαν μητέρα που είμαι, να σας μιλήσω συγγνώμη, ταπεινά, κυρία, και να σας κυρία, πω. Ναι, ναι, δεν είναι απαραίτητο, κυρία Ρέι. Δεν χρειάζεται. Δεν ήρθε κανείς. Δεν μπορείτε να λέτε πως δεν ήρθε κανείς. Εμείς τι είμαστε? Αφού είμαστε εδώ, σημαίνει πως ενδιαφερόμαστε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Εγώ. Συγγνώμη, να... ναι, συγχωρείτε, κυρία Ρέι. Μην το πάρετε προσωπικά, όμως πιστεύω πως κάποια που ανήκει στη show business δεν έχει το δικαίωμα να δίνει διαλέξεις. Πώς? Εγώ διαφωνώ. Μην ανησυχείς, Κολούτσι. Γιατί όχι, ε? Πού είναι το πρόβλημα σε σχέση με τη δουλειά μου? Το αίμα μου είναι καυτό και κόκκινο όπως το δικό σας. Κερδίζω το τίμια όπως και εσείς. Και πληρώνω τους φόρους μου ακριβώς όπως και εσείς. Φαντάζομαι πως ο Δήμαρχος πληρώνει τους φόρους του εγκαίρως. Φυσικά και πληρώνω. Ωραία, τότε έχω ακριβώς το ίδιο δικαίωμα με εσάς. Γιατί εγώ μιλάω σαν μητέρα και όχι σαν ειδικός. Τέτοιου είδους διακρίσεις είναι που μας πονάνε πιο πολύ. Μπράβο. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Σόνια, χρυσό μου, μόλις ήρθα, μπορείτε να τα ξαναπείτε από την αρχή, ε? Όχι, γλυκιά μου, τώρα μόλις ξεκίνησα. Κάθισε. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τη σεξουαλικότητα. Ένα θέμα πολύ δύσκολο για όλους εμάς, κυρίως για τους γονείς. Γιατί όταν οι γη μας και οι κόρες μας ρωτούν για τη σεξουαλικότητα και το σεξ, άσχετα από το πόσο ανοιχτόμυαλοι και μοντέρνοι νομίζουμε ότι είμαστε, θέλουμε να ανοίξουμε μια τρύπα στο χώμα και να κρυφτούμε εκεί μέσα. Περάστε, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλους, εμένα πάντως μου συμβαίνει. Όταν η κόρη μου με ρωτάει για το σεξ, αισθάνομαι μια αμηχανία
γιατί νιώθω πως με δοκιμάζει το λιγότερο. Αυτό είναι αδιανόητο. Πώς άφησες τη Σόνια Ρέι να χειριστεί την κατάσταση? Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, κύριε Μπασταμέντε. Φυσικά και μπορούσες. Ο Ντράντε είναι ο μόνος υπέτειος εδώ. Αυτό μου έλειπε τώρα. Να ενώσει δυνάμεις με αυτή τη γυναίκα. Δεν θέλω ανθρώπους σαν αυτούς στο σχολείο μου, του Νόφ. Εντάξει, ηρεμήστε. Δεν είναι και τόσο τραγικό. Δεν είναι και τόσο πολλοί οι γονείς. Είναι πολλά τα παιδιά. Είναι προφανές ότι η Σόνια Ρέι τους έχει αιχμαλωτήσει με την πληθωρικότητά της. Ναι. Σας διαβεβαιώ εγώ προσωπικά. Σας διαβεβαιώ πως σε κάνα δύο μέρες αυτό το επεισόδιο θα ανήκει στο παρελθόν. Και επιπλέον θα τους βάλω και έξτρα τεστ. Θα έχουν τόση μελέτη που δεν θα έχουν χρόνο να σκεφτούν τίποτα άλλο. Συγγνώμη. Ναι, απάντησε. Ναι! Ναι, εγώ είμαι ο διευθυντής. Τι? Α, ναι, όχι. Ναι, κι εγώ είμαι πολύ δυσαρεστημένος, ναι. Ναι. Μην ανησυχείτε, θα λάβω αμέσως τα μέτρα μου. Θα το ρυθμίσω, ναι. Φυσικά και το σχολείο δεν είχε καμιά απολύτως σχέση με αυτό, ναι. Ναι. Δυστυχώς το θέμα δεν πρόκειται να ξεχαστεί τόσο γρήγορα. Τι έγινε του Νόφ, ποιος ήταν? Ο πατέρας ενός πρώην μαθητή. Ήταν έξαλλος γιατί παρόλο που απαγόρευσε αυστηρά στον Αντράντε να κάνει μήνυση, αυτός την έκανε. Τι μήνυση του Νόφ? Κατά των πρώην μαθητών που έδιραν τον Ρόκο Φουέντες. Το ξεχάσατε, δεν το θυμάστε αυτό? Φυσικά και θυμάμαι, και το σχολείο δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ποιος ήταν ο πατέρας αυτός, πώς τον λένε? Το όνομα του πώς είναι? Νόφ, πάλι κόλλησε το μυαλό σου. Ναι, μα είναι κάποιος σπουδαίος. Στην άκρη της γλώσσας μου το έχω, το ξέρω, θα το θυμηθώ. Από στιγμή σε στιγμή τώρα. Ακούσε με προσεκτικά, του Νόφ. Πρέπει να κάνεις τον Αντράντε να αποσύρει τις κατηγορίες οπωσδήποτε. Και μάθε ποιο είναι το όνομα αυτού που σε πήρε τηλέφωνο. Το όνομά του? Ναι, κύριε Μπασταμέντε, το όνομα και οι κατηγορίες. Τι να κάνω πρώτα? Πώς μπορείς να είσαι τόσο άχρηστος, του Νόφ? Και τα δύο! Του Νόφ! Δεν ξέρεις τι φοβερή που ήταν η συνάντηση. Κρίμα που την έχασες. Γιατί ανακατεύεις τα πράγματά μου εκεί πέρα, Ψάχνω τα ονόματα των παιδιών που επιτέθηκαν στο μαθητή της Τετάρτης, το Ρόκο Φουέντες. Τι τα θέλεις, Αυτό δεν είναι δουλειά σου. Και ό,τι είναι στο γραφείο μου δεν είναι δική σου δουλειά, κύριε του Νόφ. Α, πολύ ωραία. Ωραία, αν δεν με αφήσεις εμένα να ψάξω, τότε κάν το εσύ. Όμως θέλω τα ονόματα αυτά τώρα αμέσως. Τέλεια! Αγάπη μου, μη μου σπάς τα τύπανε, γιατί δεν έχω καμία όρεξη τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Α, βλέπω, συνέλευσε τελείως. Δυστυχώς, ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Πάντως, συγχαρητήρια. Ναι, να οργανώνετε τέτοιες συναντήσεις πιο συχνά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, θα το έχω υπόψη μου. Πριν φύγω, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, κάτι εντελώς προσωπικό. Ναι, σας ακούω. Αληθεύει αυτό που άκουσα, ότι από του χρόνου δεν θα δέχεστε υπέρβαρους μαθητές στο σχολείο? Ποιος σας είπε αυτές τις ανοησίες? Τι ήθελες, μπαμπά? Η αλήθεια είναι πως θέλω να μάθω γιατί δεν δέχεσαι τη σχέση μου με τη Σόνια. Γιατί είναι πολύ διαφορετική από σένα, μπαμπά. Σε παρακαλώ, μη μου πεις τώρα και εμένα την ιστορία για τους διαφορετικούς κόσμους. Δεν είναι ιστορία, είναι η αλήθεια. Η Σόνια και εγώ αγαπιόμαστε. Και αυτό είναι που μετράει. Για σένα είναι αυτό που μετράει. Αλλά κι άλλη φορά ήσουν μια γυναίκα που ανήκει σε άλλη τάξη. Και εγώ πλήρωσα τις συνέπειες. Εγώ. Τη μητέρα σου? Ναι. Μεγάλωσα χωρίς μαμά και χωρίς οικογένεια. Γιατί εσείς οι δύο δεν είχατε τίποτα κοινό. Και να το αποτέλεσμα. Αν όμως το είχε συνειδητοποιήσει εν καιρός, δεν θα είχα υποφέρει τόσο. Μωρό μου, η μητέρα σου και εγώ αγαπηθήκαμε πολύ. Και είσαι ο καρπός αυτής της αγάπης. Όμως αυτή η ιστορία είναι πια παρελθόν. Και έχω το δικαίωμα να ξαναφτιάξω τη ζωή μου με μια άλλη γυναίκα. Όμως όχι με τη Σόνια. Γιατί? Μα δεν σου ταιριάζει, μπαμπά. Είναι χορεύτρια. Βγαίνει σχεδόν γυμνή στα περιοδικά. Δεν ξέρουμε τίποτα για την οικογένειά της. Τελείωσες. Μπορώ να σου πω κι άλλα. Όμως αυτά προς το παρόν. Αυτή είναι η Σόνια. Ναι. Αλλά είναι και αγωνίστρια. Και ειλικρινής. Και αστεία.
και με κάνει καλύτερο άνθρωπο και πάνω απ' όλα την αγαπώ. Μπορείς να με καταλάβεις, Μία? Όχι. Δεν μπορώ, όχι. Κι αν με αγαπάς πραγματικά, τελειώσε αυτή τη σχέση με τη Σόνια. Αν δεν το κάνεις για σένα, κάντο για μένα. Όχι. Δεν θα χωρίσω με τη Σόνια επειδή μου το ζητάς. Αλλά μπορώ να σου υποσχεθώ ότι η σχέση μου μαζί της δεν θα επηρεάσει τη ζωή σου. Δεν μου αρκεί αυτό που μου υπόσχεσαι. Τότε θα στο δείξω με πράξεις, Μία. Είμαι ερωτευμένος με τη Σόνια. Και θα παλέψω για αυτή τη σχέση, είτε σ' αρέσει είτε όχι. Πρέπει να το δεχτείς αυτό. Για να δούμε, η Μαρίζα θα το δεχτεί. Η Μαρίζα δεν ξέρει τίποτα ακόμα. Και θα μάθει για μας μόνο από τη Σόνια ή από μένα. Συνεννοηθήκαμε? Καρδούλα μου, το ξέρω πως σου είναι δύσκολο. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αλλά επίσης ξέρω πως με τον καιρό θα το δεχτείς. Και τότε θα με ευχαριστείς. Έτσι νομίζεις? Είδες, τελικά η μαμά σου έμεινε. Ναι, όμως έφυγε χωρίς να πηγιά. Εντάξει. Δεν πας καλά. Πρώτον, δεν θες να τη δεις. Και τώρα λυπάσαι που δεν σε χαιρέτησε. Γιατί? Όχι, άσε που είπες πως αν τη δεις θα βάλεις τα κλάματα. Και δεν σε είδα να το κάνεις. Δεν κλαις. Mm. Καλά, αφού αυτό είπες, τι να κάνουμε τώρα? Κορίτσια, με συγχωρείτε, για. Θέλω τα ονόματα των πρώην μαθητών που χτύπησαν το Ρόκο. Α, ναι, θα στα πω εγώ. Να σε το πω. Σας παρακαλώ. Γερμάν Μαρίνο. Λεωνάρντο Νίλσεν, Νταμιάν Μαρτίνες. Ρώση, πόσοι? Μα, Μαρτίνες πόσοι? Μαρτίνες! Κάτι μου λέει αυτό. Ναι, ο πατέρας του είναι βουλευτής, γι' αυτό τον ξέρω. Αχα, μάλιστα. Γι' αυτό εκείνο το παιδί έμοιαζε με τρομερό μαφιόζο, γιος βουλευτή, βέβαια. Α, θέλει, να σου κάνω μια ερώτηση. Έχει κάτι περίεργο το κεφάλι της μάνας σου? Όχι, είναι φυσική κοκκινομάλα. Δεν μιλάω για το χρώμα των μαλλιών της, μιλάω για το εσωτερικό. Έχει τίποτα εκεί μέσα? Πώς μπόρεσα να ρωτήσω τον Τουνοφάν στο σχολείο, θα απορρίψει τους χοντρούς μαθητές του χρόνου? Δεν το πιστεύω. Το πήρε σοβαρά. Τι είναι? Μου εξηγείτε, σας παρακαλώ, γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έχω να γελάσω. Κοίτα, όταν η μαμά της Φέλης άκουσε που στο θέμα της συνάντησης θα ήταν οι διακρίσεις και η σεξουαλικότητα, είπε ότι δεν την ενδιαφέρει να τα ακούσει. Εγώ δίμωσα και της είπα πως του χρόνου τα κοντρά παιδιά θα τα διώξουν από αυτό εδώ πέρα το σχολείο. Και γιατί δίμωσες εσύ? Γιατί η μαμά της συμφώνησε με το σχόλιο του Γκίντο γι' αυτό. Γιατί είπε ο Γκίντο? Ο Γκίντο είπε πως προτιμά να πεθάνει παρά να βγει με μια φοράδα σαν εμένα. Α, τώρα κατάλαβα. Γι' αυτό θύμωσες τόσο εσύ, σωστά? Την έδωσε λίγο. Όχι. Ο Γκίντο είναι Γκίντο και πάντα λέει τέτοιες βλακίες. Α, ναι, πολύ ωραία. Έχω συνηθίσει πια. Έχεις συνηθίσει να σε προσβάλλουν, άντε τώρα. Και τι θες να κάνω? Να υπερασπίσεις τον εαυτό σου, αγάπη μου, αυτό. Ναι, μακάρι να ήσουν στη θέση μου. Είναι εύκολο όταν συμβαίνει σε κάποιον άλλον. Θα το ήθελα! Θα το ήθελα πάρα πολύ να ήμουν στη θέση σου και σε διαβεβαιώ πως θα ήξερα τι να κάνω και με τη μαμά σου. Σε παρακαλώ. Δεν την αντέχω. Είναι ενοχλητική και με εκνευρίζει. Να ξαναπαίξουμε στο Grand Rex είναι τέλειο! Ναι, αλλά θέλω να μιλήσω πρώτα με τον Τζόνι Γκούσμαν. Όχι. Όχι, γιατί όλα έχουν κανονιστεί. Ούτε η Μαρίζα ούτε εγώ ήμασταν στο meeting και έχουμε δικαίωμα να μάθουμε τι συμφωνήθηκε. Σας τα είπα όλα, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτά τα είπα φυσικά. Όλα, ρε παιδιά. Δεν με νοιάζει, όχι, εγώ θέλω να του μιλήσω. Ή μήπως συμβαίνει κάτι με το μανατζέρ μας. Κόφτω πια μία, εντάξει. Μία, η Σαμπρίνα τα κανόνισε όλα, τι θέλεις τώρα? Εγώ δεν μιλάω με δευτεροκλασσάτους υπαλλήλους. Ή συναντιέμαι με το μανατζέρ μου ή δεν τραγουδάω. Σαμπρίνα, είμαι μέχρι εδώ με τη Σαμπρίνα. Γιατί δεν κανονίζουμε ένα ραντεβού με τον Τζόνι? Όχι, περίμενε. Δεν μπορούμε, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ άσχολος και πάντα ταξιδεύει. Και μάλιστα σήμερα, ακριβώς σήμερα, μου είπε η Σαμπρίνα πως φεύγει και θα γυρίσει μετά το σόου στο Ρεξ. Σε παρακαλώ, Μαρίζα, πείσε τη Μία, να μην χάσουμε την ευκαιρία αυτή, ε. Ας το πάνω μου, εντάξει, θα το φροντίσω εγώ. Χαλάρωση, είμαι σίγουρος ότι θα την πείσει.
Δεν ήξερα πως είχα κοινό. Θα παίζα καλύτερα. Τι κάνεις, γράφεις την παλάτα πίσω στο σχολείο? Όχι, όχι πίσω στο σχολείο, πίσω στη φυλακή. Καλό δεν είναι? Την προτιμώ αυτή τη φυλακή όταν είσαι και εσύ εδώ. Πάντως είμαι σίγουρη πως στο τέλος θα πήγαινες να τους καταγγείλεις αυτούς τους τύπους, ε? Έτσι δεν είναι? Θα το είχα κάνει αμέσως, αλλά ο Ντάνι δεν ήθελε, δεν ήθελε. Γιατί δεν μου το είπες όταν ήρθα στο σπίτι σου? Γιατί ο Ντάνι μου ζήτησε να μην το πω σε κανέναν. Κατάλαβες, γι' αυτό τα πήρα όταν μίλησαμε και μου είπες πως το έχει μάθει όλος ο κόσμος. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Αλήθεια. Λοιπόν, και μετά ήρθαν τα παιδιά μαζί με τον Οκτάβιο και κατάφεραν να με πείσουν. Αλλά αυτοί που με τρέλανε ήσουν εσύ. Και μου άρεσε. Γιατί? Γιατί ποτέ δεν έπαψες να με φροντίζεις. Με βρήκες σε εκείνο το άθλιο δωμάτιο. Με πήγες στο νοσοκομείο μαζί με τους γονείς μου. Όχι, όχι. Μη μου το θυμίζεις αυτό. Αν σου συνέβαινε τίποτα, θα είχα πεθάνει. Το να ξέρω πως εσύ νοιάζεσαι για μένα με κάνει ικανό να αντιμετωπίσω τα πάντα. Είναι μοναδικό. Θυμάσαι τότε, πριν συμβούν όλα αυτά, που με είχες ρωτήσει αν την έχω πατήσει μαζί σου? Ναι. Και μου είχες πει πως δεν ήξερες. Τώρα ναι. Τώρα ξέρω. Είσαι σίγουρη? Ναι. Θέλω να είμαι μαζί σου. Ξέρεις, κοίτα, είναι λίγο περίεργο. Φοβάμαι μήπως δεν είμαι αυτό που περιμένεις. Δεν περιμένω τίποτα από σένα. Μου αρέσεις. Έτσι, μου αρέσεις έτσι. Όπως είσαι. Μ' αρέσεις, εσύ. Είσαι πολύ όμορφος. Το ξέρεις. Μαρίζα, μου είπαν πως η Σόνια έφυγε. Ναι, το ξέρω. Τι κρίμα. Ήθελα να τη συγχαρώ γιατί, για να ακριβολογώ, η μαμά σου ήταν εκπληκτική, εκθαμβωτική. Τι ομιλία. Την αγαπάς ακόμα έτσι? Και κοίτα, είναι αλήθεια πως τη θαυμάζω πολύ, σαν άνθρωπο. Μη μου λες ψέματα. Αν θες να έχουμε καλή σχέση, πες μου την αλήθεια. Εντάξει, ξεκίνα εσύ. Εγώ, για ποιο θέμα? Τι ακριβώς ένιωσες όταν την είδες εκεί, αντιμέτωπη με όλους αυτούς? Θα σου πω όμως, θα το κρατήσεις μυστικό. Έχεις το λόγο μου. Εντάξει. Ήθελα να την αγκαλιάσω. Να της πω πως την αγαπώ. Και να την ευχαριστήσω πολύ. Γιατί το έκανε για μένα. Εγώ της το ζήτησα. Μαρίζα, γιατί δεν της το λες προσωπικά? Γιατί δεν συγχωρείς τη μητέρα σου? Γιατί είναι καλύτερη από μένα. Εγώ δεν μπορώ να γίνω σαν κι αυτήν. Ποτέ δεν θα γίνω. Έλα, μην το λες αυτό, αγάπη μου. Είσαι ακριβώς σαν κι αυτή. Πώς το ξέρεις αυτό, μόλις με γνώρισες? Αυτά που γνωρίζω για σένα φτάνουν για να καταλάβω πόσο της μοιάζεις. Σας αγαπώ πολύ. Άρα την αγαπάς ακόμα. Μη μου απαντήσεις, ξέρω την αγαπάς. Συγγνώμη που διακόπτω. Μάρτιν, ο Ντουνόφ σε ψάχνει. Μου φάνηκε επίγον. Σε ευχαριστώ, Μίτσι. Έρχομαι αμέσως. Ο Ντουνόφ, γιατί? Θέλω να έρθω κι εγώ. Θα έρθω μαζί σου. Ηρέμησε, δεν θα έρθεις μαζί μου με τίποτα. Ο Ντουνόφ θα τρελαθεί άμα σε δει μαζί μου. Ηρέμησε. Σ' αγαπώ πολύ, να το ξέρεις. Ναι. Γεια σου, αγάπη μου. Μαρίζα, ναι. Θέλω τη βοήθειά σου. Τι? Δεν ξέρω τι να κάνω με τη Λουχάν. Τι έπαθε η Λουχάν? Well,
πολλά τα παιδιά, γιατί έπρεπε να σ' αρέσει το αγόρι της Λουχάν? Πρώτον, δεν το έκανα επίτηδες και το ξέρεις αυτό. Και μου είπε πως δεν ενδιαφερόταν για τον Μάρκο πια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι μπορεί να μου λέει ψέματα. Μου αρέσει πολύ ο Μάρκος, αλλά αν κλαίει γι' αυτόν θα τον αφήσω. Τελείωσε. Δεν θέλω να τη βλέπω έτσι. Όχι, όχι, περίμενε. Περίμενε, δώσ' μου λίγο χρόνο. Να μάθω πώς νιώθει η Λουχάν γι' αυτόν και ξαναμιλάμε. Εντάξει, αλλά κάνε γρήγορα γιατί έχω αγωνία. Αυτό σημαίνει πως ο μπαμπάς σου νοιάζεται για τη Σόνια. Και δεν νοιάζεται για μένα. Όχι, όχι, μία. Εγώ πιστεύω πως αυτό που πραγματικά σε ενοχλεί είναι ότι για πρώτη φορά ο πατέρας σου δεν προσέχει αποκλειστικά και μόνο εσένα. Όχι, όχι, καμία σχέση. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Τον αγαπάω πολύ και θέλω το καλό του. Ποτέ όμως δεν βρήκε μια γυναίκα τσιτοκοπής, ποτέ. Καλά τώρα. Παραδέξου ότι έβαλες και εσύ λιγάκι το χεράκι σου γι' αυτό, ε. Ούτε κι αυτή του κάνει. Τι έχεις στο μυαλό σου? Τι μου είπε να μην κάνω? Όχι, όχι, θα το πεις στη Μαρίζα. Hey! Έλα, μην μου πετάς πράγματα! Φτάνει με αυτό το παιχνίδι, αρκετά! Βαρέθηκα να σε βλέπω να παίζουμε αυτό. Γιατί δεν με αφήνεις να παίξω με το παιχνίδι γιατί, μου? Γιατί έχουμε καιρό να μιλήσουμε και τώρα είμαστε μόνες μας. Λουχάν, τι συμβαίνει? Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα, τι να συμβαίνει? Η συνάντηση πήγε τέλεια. Τα παιδιά και ο Αντράντε πήγαν στην αστυνομία, τίποτα δεν συμβαίνει, όλα είναι εντάξει. Όποτε οργανώνεις κάτι και πετυχαίνει, δεν νιώθεις κάτι στο στομάχι σου? Εδώ, εδώ. Ναι, ξέρω τι λες. Ακριβώς το ίδιο νιώθω. Και τότε γιατί έκλαιγες? Ποιος έκλαιγε? Εσύ, έκλαιγες σε μια γωνία. Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα ταξιδεύουν τα νέα εδώ. Συγγνώμη, δεν θα μου έλεγες ότι νιώθεις χάλια επειδή η Λάουρα και ο Μάρκος τα ξανάφτιαξαν? Μακάρι να ήταν αυτό. Τι άλλο έγινε? Έλα, κόφτω, Βίκο. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Άσε με, μην με σαλίζεις. Έχετε δει ποτέ Φάλεν να φοράει μαύρη τουαλέτα? Η αλήθεια είναι πως αυτή που σου έδωσε η Μίτση ήταν πολύ πιο ωραία. Ναι, ήταν πολύ καλύτερη. Ναι, εξάλλου το κόκκινο είναι... Κόκκινο? Ξέρεις, συγγνώμη, το πορφυρό σε ζωντανεύει πιο πολύ. Σου φωτίζει το πρόσωπο, ε. Δεν πρόκειται να πάω στο πάρτι. Και πώς θα το αποφύγεις? Θα πω πώς θα πάω και τελευταία στιγμή θα πω ότι είμαι άρρωστη. Όχι, 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 Φέλη, πρέπει να πας στο πάρτι. Για ποιο λόγο να πάω μία? Για να ρωτούν όλοι την αδερφή μου ποιος ελευθέρωσε τον Γουέιλι και τον κάλεσε στο πάρτι γι' αυτό? Όχι, όχι. Θα μιλήσεις με τη μαμά σου και θα της πεις ότι θα βάλεις ένα άλλο φόρεμα. Είναι απλό. Όχι, μην την πάρεις. Να, μην το κάνεις αυτό. Μίλα. Γεια. Γεια. Γεια, μαμά. Γεια σου, αγάπη μου, τι συμβαίνει? Τίποτα. Μαμά, ήθελα να σε ρωτήσω επειδή με το φόρεμα μοιάζω σαμούμια. Αν μπορώ να φορέσω κάτι άλλο, τώρα θα με κράξει. Αγάπη μου, το φόρεμά σου είναι τέλειο, άκουσέ με. Είμαι ειδική στη μόδα. Το μαύρο σου πάει πολύ. Γιατί, δεν με δείχνει τόσο κοντρή? Μα τι λες τώρα, μωρό μου. Δεν θέλω οι καλεσμένοι μας να κάνουν τα ίδια σχόλια που κάνουν οι συμμαθητές σου. Ο συμμαθητής μου, μαμά, ένας ήταν. Φέλη μου, άσε με να σε φροντίσω. Αν νομίζεις ότι σε σκοτεινιάζει, θα σου δανείσω ένα κολλιέ με πέρλες. Όχι, όχι, δανείσέ το στη γιαγιά γιατί εγώ δεν το θέλω. Κοίτα, πρέπει να κλείσω μόλις ήρθε η μανικιουρίστα. Γεια σου, φιλιά! Πάρ το κολλιέ και κάτω θηλιά στο λαιμό σου. Σε παρακαλώ, έλα, Φέλη. Δεν έχει Φέλη, θέλω να αυτοκτονήσω. Δεν έχει Φέλη! Φέλη, γιατί δεν ζητάς τη συμβουλή της Μίτση? Δεν θυμάσαι όταν ήμασταν στην καφετέρια που είπε πως είχε μια ιδέα για να ξεφορτωθεί τον κήτο με τη μαμά σου, ε? Πώς κατάφερες να αναφέρεις τρεις ανθρώπους που μισώ τόσο πολύ σε μια πρόταση? Πώς το έκανες αυτό? Σταμάτα! Έλα εδώ, Φέλη, έλα εδώ! Έχει δίκιο η Βίκο. Γιατί δεν μιλάς με τη Μίτση? Ναι, σκέψου το. Δεν μπορεί να στο ζητάει αυτό, Λουχάν. Ναι, μπορεί. Πρέπει να βρω αυτή τη γυναίκα και να τη ρωτήσω γιατί με παράτησε. Καλά. Μην υποκύψεις, Λουχάν. Πρέπει να τον σταματήσουμε. Όχι. Αυτός μπορεί να με πετάξει από εδώ με μια του κίνηση. Δεν έπρεπε να τα είχα βάλει μαζί του. Μα το κάνεις για να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Όχι. Γιατί ό,τι κάνω είναι λάθος. Θα κάνω αυτό που μου ζήτησε, τέρμα. Εντάξει. Εντάξει, θέλει το βιογραφικό της μαμάς σου, ωραία, θα το κατασκευάσουμε εμείς. Τελείωσε. Όχι, το σκέφτηκα ήδη. Όμως μου είπε πως θα το τσεκάρει, άρα αυτό αποκλείεται. Τι σκέφτεσαι? Ξέρω τι θα κάνουμε. Να σου πω, πρέπει να μάθεις κάτι γρήγορα. Η Μαρίζα και εγώ δεν βγαίνουμε, είναι ψέμα, εντάξει? Είναι ψέμα? Ναι, είναι ψέμα.
Ο πατέρας μου έμαθε ότι πήγα περιοδία και του είπε ότι απλώς συνόδευσα την κοπέλα μου. Αλλά αν πεις μια λέξη θα σου κόψω τη γλώσσα. Όχι, όχι, χαλάρωσε. Από μένα δεν θα το μάθει κανείς. Έτσι, μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι τώρα έχω μια ευκαιρία μαζί της. Όχι, 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 καμία ευκαιρία. Τι ευκαιρία, ε! Το ψέμα αυτό πολύ σύντομα θα γίνει η αλήθεια. Είναι ζήτημα χρόνου. Αυτό θα το δούμε. Ορίστε τα οράματα των τριών πρώην μαθητών που κατηγορεί ο Αντράντε. Επιτέλους, πας με ρυθμούς χελώνας. Μη μου το πες έξυπνος εμένα. Ω, Μαρτίν, πώς μπόρεσα εγώ να το ξεχάσω. Όταν πρόκειται για πολιτικούς, καλύτερα να το ξεχνάμε. Αυτό ήταν ένα πολύ ανεδέ σχόλιο. Και από εδώ και στο εξής, όταν σου ζητάω κάτι, θέλω να μου το φέρνεις αμέσως. Συνεννοηθήκαμε. Ναι, ό,τι πείτε, ό,τι πείτε αμέσως. Συνεννοηθήκαμε, ναι. Μπαμ, μπουμ, 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 μπουμ. Μιτσί! Αχ, με τρόμαξες, κορίτσι μου, με νουρνιάζεις. Θα πάθω καρδιακή προσβολή. Μιτσί, τι θες? Θυμάσαι που μου είπες ότι ήξερες πώς να ξεφορτωθώ τη μαμά μου και τον Κίντο? Δηλαδή το ξανασκεφτήκαμε και επιστρέψαμε. Μην το τραβάς όμως και πολύ, γιατί θα φύγω. Δεν τραβάω τίποτα. Έλα, έλα. Κάθισε, κορίτσι μου. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να εναντιωθείς τη μητέρα σου είναι να πας στο πάρτι ντυμένη όπως γουστάρεις εσύ, Φέλη. Έλα. Δεν τολμάω, αυτό είναι το θέμα. Δεν τολμάω να ντυθώ. Μάλιστα, φοβάμαι πως δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό. Πρέπει να το λύσεις με τον εαυτό σου, εσύ, μόνη σου. Καταλαβαίνεις, όσο για το άλλο πρόβλημα, αυτό με τον Κίντο, δηλαδή. Τον Κίντο Λάσιν. Ναι, αυτό τον Κίντο Λάσιν, το χοντροφοβικό, γιατί πραγματικά αυτό πρέπει να είναι. Έχω μια ιδέα που μπορεί να σε βοηθήσει στα σίγουρα. Δεν μου λες, κάνεις καλά γράμματα. Ναι, κάνεις καλά γράμματα. Λοιπόν, πάρε. Γράφε αυτά που θα σου λέω εγώ. Ναι, λοιπόν. Σ' ακούω. Θα ήθελα να είχα το κουράγιο να σου πω κατά πρόσωπο τι είναι αυτό που βιώνει όλο το σώμα μου κάθε φορά που σε βλέπω. Μίτσι, Μίτσι. Τι? Τι είναι αυτό? Το πρώτο ερωτικό γράμμα που θα πάρει ο Κίντο. Τι? Γιατί δεν καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε ότι ένα από τα γόρια είναι ο γιος του βουλευτή Μαρτίνες Πόση. Δεν με νοιάζει, και δεν με νοιάζει. Είναι σημαντικός, πολύ ισχυρός άνθρωπος. Μπορεί να μας βλάψει αν το θελήσει. Δεν με νοιάζει, κύριε Ντουνόφ. Είμαστε ενήλικες. Μην προσπαθείτε να με εκφοβήσετε με αυτό, σας παρακαλώ. Έκανα μήνυση σαν πολίτης και όχι σαν καθηγητής. Μα δεν καταλαβαίνετε ότι παραβιάζετε τις σαφείς και κατηγορηματικές εντολές του βασικού μετόχου αυτού του σχολείου. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Ντουνόφ. Καρφάκι δεν μου καίγεται. Κύριε Αντράντα, δεν μου αφήνετε άλλη επιλογή από το να σηκώσω αυτό το ακουστικό και να τηλεφωνήσω στον κύριο Μπασταμέντε αμέσως. Σας παρακαλώ, κάντε το. Τι περιμένετε? Σηκώστε το ακουστικό, πάρτε τον, ελάτε. Άντε. Μ' άργησε η Φέλεια. Τι να λένε άργια με τη Μίτση? Δεν ξέρω. Πάντως η αναργία. Ενδιαφέρον θα έχει. Θέλει να μάθω τι κανονίζει. Περίμενε, περίμενε. Ελπίζω να ξέρεις τι θα κάνεις με τη Μαρίζα, γιατί έρχεται. Μία, συγγνώμη, θέλω να σου μιλήσω. Α, τι σύμπτωση, κι εγώ θέλω να σου μιλήσω. Εντάξει, εσύ πρώτη. Όχι, καλά, εσύ καλά. Πρώτη. Εγώ να σας αφήσω να τα πείτε μόνες σας. Θα είμαι πολύ σύντομη. Δεν θέλουμε να χάσουμε την ευκαιρία να παίξουμε στον Grand Rex, γιατί εσύ ζηλεύεις τη Σαμπρίνα. Εγώ δεν ζηλεύω καμία Σαμπρίνα. Δεν θέλω να τραγουδήσω, γιατί νιώθω πως τα αγόρια μας εξαπατούν. Τι εννοείς? Σου είπα πριν τι εννοώ. Νομίζω πως δεν μας μανατζάρει πια ο Τζόνι Γκούσμαν. Άντε πάλι. Μας το εξήγησα ήδη, στο εξήγησα. Η Σαμπρίνα το είπε αυτό για να φανεί σημαντική στα μάτια του Μανουέλ. Ο μάνατζέρ μας είναι ο Τζόνι Γκούσμαν. Δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Ωραία. Περίμενε. Έχω μια ιδέα. Τι κάνεις? Ποιον παίρνεις? Τηλεφωνώ στους παραγωγούς. Γεια! Θα ήθελα να μιλήσω με τη γραμματέα του κυρίου Τζόνι Γκούσμαν. Εγώ είμαι η γραμματέας του προέδρου της Sony Music Argentina. Το αφεντικό μου θέλει να κλείσει ένα ραντεβού με τον κύριο Γκούσμαν και αναρωτιόμουν αν θα μπορούσε να... ο Τζόνι Γκούσμαν ζει τώρα πια στην Αγγλία. Ήταν αδύνατον, κύριε Μπασταμέντε. Ο κύριος Αντράντε αρνήθηκε να αποσύρει τις κατηγορίες. Τον πίεσα πολύ. Του είπα πως ένα από τα παιδιά είναι γιος ενός πολύ σημαντικού βουλευτή. Τι βουλευτή, πιανού βουλευτή? Είναι γιος του Μαρτίνες Πόση. Α, είναι το όνομα που έψαχνα πριν. Μαρτίνες Πόση. Τον γνωρίζετε, έτσι δεν είναι? Φυσικά και τον γνωρίζω. Ο Μαρτίνες Πόση είναι ο αρχηγός των αντιπάλων μου. Πάντα καταψηφίζει τις προτάσεις μου. Α, ναι, το ξέρω, ναι. Ώστε ο γιος του Μαρτίνες Πόση δέρνει παιδιά μόνο και μόνο επειδή είναι γκέι. Ναι, βλέπετε.
Ξέρεις τι θα κάνουμε του Νοφ? Ναι, φυσικά και το ξέρω, αγαπητέ. Θα απολύσω απευθείας τον κύριο Αντράντε και το σχολείο μας δεν θα φέρει πια καμιά ευθύνη για το θέμα. Το ακριβώς αντίθετο. Εμείς σαν εκπαιδευτικό ίδρυμα που είμαστε, πρέπει να στηρίξουμε τη δικαιοσύνη. Μαμά, αυτό ήταν μεγάλο δώρο του Νοφ. Μα είπατε νωρίτερα πως το σχολείο μας δεν πρέπει να... Δεν με νοιάζει για το σχολείο. Δεν πρόκειται για το σχολείο. Πρόκειται για την πολιτική. Και στην πολιτική πρέπει να είσαι ευέλικτος και να ξέρεις πως να κινείσαι. Με συγχωρείτε, θέλω να μιλήσω με τον κύριο Άντρα. Έλα μέσα, Παμπλό. Μπαμπά, τι κάνεις εσύ πάλι εδώ? Εδώ μιλούσα με τον κύριο Ντουνόφ. Μετά τη συνάντηση του Αντράντε, το σκέφτηκα καλά και συνειδητοποίησα πως έχει ένα δίκιο. Τι μου λες τώρα? Σου λέω πως αποφάσισα να σας στηρίξω μέσω του σχολείου. Σοβαρά? Ναι, τώρα μόλις το έλεγα στον Ντουνόφ, αυτό δεν σου έλεγα. Ναι, βέβαια. Σοβαρά μιλάς. Ναι, δεν το πιστεύω. Σε ευχαριστώ, μπαμπά. Σε ευχαριστώ. Ούτε να το συζητάς. Απλώς κάνω αυτό που πιστεύω πως είναι σωστό. Βλέπεις, μερικές φορές δεν είμαστε τόσο διαφορετικοί όσο νομίζεις εσύ. Μπορεί. Σε αυτή την περίπτωση θα το πω στον Οκτάβιο. Περίμενε. Μου θα ήθελα να του το πω εγώ ο ίδιος. Γιατί ήμουν λίγο αγενής μαζί του στη συνάντηση. Λίγο απότομος. Καθόλου ευχάριστος. Αυτή είναι μια ευκαιρία να απολογηθώ. Ναι, εντάξει, εννοείται. Σε ευχαριστώ και πάλι σε ευχαριστώ. Μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτά που είπες στη συνάντηση. Ήσουν πολύ γενναία. Βασικά στην αρχή ήμουν τρομοκρατημένη. Αλλά αποφάσισα να το κάνω γιατί μου το ζήτησε η Μαρίζα να βοηθήσω τον πατέρα της. Φαίνεται πως η κόρη σου αρχίζει να τον αγαπάει. Θα πρέπει να είναι καλός πατέρας. Ναι, κι εγώ είμαι άχρηστη. Σόνια, από τότε το είπα εγώ αυτό? Α, θα είναι ο Φράνκο. Σε παρακαλώ, του κάνεις παρέα μέχρι να ετοιμαστώ. Ναι. Σόνια, έλα! Είναι επίγον! Τι συμβαίνει? Κάποιος είναι εδώ και θέλει να σε δει. Ποιος? Μπορώ να σου πω λίγο? Είστε παλιοψεύτες! Γιατί δεν μας είπατε την αλήθεια? Γιατί αν σας τη λέγαμε, δεν θα καταλαβαίνατε. Πού είναι η Μαρίζα? Είχε κάποια πράγματα που έπρεπε να κάνει. Αλλά μιλάω και για τις δυο μας. Και η απάντησή μας είναι όχι. Δεν θα τραγουδήσουμε στον Grand Rex. Είστε τρελές! Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Εγώ δεν είμαι το σκυλάκι της Σαμπρίνας όπως είσαι εσύ. Μα όλα έχουν κανονιστεί, δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτείς πριν να σ' αφήσεις να παίξω. Σας παρακαλώ, χαλαρώστε λίγο. Καθίστε, ελάτε. Μία, άκουσε με λίγο. Ναι, εντάξει, δεν έπρεπε να σας πούμε ψέματα. Α, ωραία, επιτέλους κάποιος παραδέχεται πως έκανε λάθος. Ναι, το παραδεχόμαστε. Από εδώ και στο εξής, ό,τι αφορά την πάντα, θα συζητιέται και από τους τέσσερις. Αλλά σε παρακαλώ, τραγούδα μαζί μας. Όχι, δεν θέλω. Θα με ακούσεις πρώτα. Εδώ πρόκειται για το μέλλον του γκρουπ και για τα λεφτά που θα κερδίσουμε. Κατάλαβε το, πως εμένα δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Ξέρω πως εσύ καίγεσαι γιατί δεν έχεις, αλλά να τα βγάλεις κάπως αλλιώς. Μία, περίμενε, μη φεύγεις. Έλα, δεν τελειώσαμε, μία. Τι έγινε, σε καλά, ε? Ναι, ζαλίστηκα λίγο. Μανουέλ! Μανουέλ! Μανουέλ, φίλε! Μανουέλ, μίλα μου, Μανουέλ! Σε πάρε το ρίσκο και μην κρατιέσαι. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Θέλει ηρεμία, θέλει ησυχία. Μείνε μακριά από τα σκουπίδια. Θες να σωθείς, ελευθερώσου. Απάντηση βρες το ερώτημά σου. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν.